Στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου έχει κληθεί να απολογηθεί, κυρίες και κύριοι, ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης για αδικήματα που του αποδίδονται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Novartis με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η Έλενα Γαλάρη στη σύνδεσή μας και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Πριν από λίγο, Λίνα, έφτασε εδώ ο Κώστας Βαξεβάνης εν μέσω χειροκροτημάτων. Πρέπει να σου πω ότι πάνω από περίπου 70 άτομα βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο προκειμένου να του συμπαρασταθούν μετά από κάλεσμα που έχει απευθύνει μέσω του Facebook ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επίσης είναι εδώ, όπως ακόμη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, Χρήστος Γιαννούλης και Κώστας Ζαχαριάδης. Θα σας πω ότι ο Κώστας Βαξεβάνης έχει κληθεί να απολογηθεί για τα αδικήματα της συνέργειας σε κατάχρηση εξουσίας. Στη συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εγκληματικής οργάνωσης συμμορίας στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για το ρόλο που έχει παίξει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος στην υπόθεση της Novartis. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Κώστας Βαξεβάνης θα ζητήσει προθεσμία. 300.000 σελίδες, Λίνα, είναι η δικογραφία, οπότε θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικήματα που του αποδίδονται. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε μια ηχηρή παρέμβαση της Προέδρου του Αρίου Πάγου με φόντο την υπόθεση της Novartis για τους υπαινιγμούς και την ανεξαρτησία της νέας της δικαιοσύνης που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Γεωργίου λοιπόν αναφέρει ότι επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη όσοι αφήνουν υπαινιγμούς και καλεί όσους θέλουν να την προστατέψουν να την αφήσουν έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις και σκοπιμότητες. Λίνα.